Ερχόμαστε τώρα εδώ λίγο πιο κοντά. Μας σοπεδώθηκε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες με εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν προγραμματίσει να φύγουν αυτό το τριήμερο δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα με την λόγω της απεργίας της ΠΙΝΙΟ. Μην ξεχνάμε και αυτούς που ζουν στα νησιά. Φυσικά οι οποίοι είναι αποκομμένοι δεν θα κοιτάμε, τώρα που μιλάμε. Ναι, μόνο τα αστικά. Θα δούμε και αυτούς που δεν έχουν συγκοινωνία εδώ και μια εβδομάδα. Τώρα που μιλάμε γίνεται όλη η συζήτηση για να δούμε αν αυτή η απεργία θα συνεχίσει. Συνεχιστεί και λίγο παραπάνω. Η Μέρη Σκανδάλη βρίσκεται στο σημείο και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις. Βγήκε η απόφαση. Θα φύγουν τα πλοία αύριο, Μέρη. Αναμένουμε ακόμα να πω ότι διανύουμε τώρα το 4ο 24ωρο και είναι και πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι έχουν πάρει τα εισιτήριά τους για να ταξιδέψουν, να πάνε κάπου μια εκδρομή στην 28η Οκτωβρίου. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλος αριθμός επιβατών. Τώρα να σας πω ότι ξεκίνησε μια συσκέψη στις 9.30 το πρωί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Έχει κρατήσει πολύ από ό,τι βλέπω. Υπάρχει θέμα. Έχει πάει 12.20 ώρα. Ήταν ο Υπουργός. Ναι. Ο υπουργός, ο υφυπουργός ήταν μέλη της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και θα σου πω, Μαρία, ότι ολοκληρώθηκε 11.30 και τώρα έχουμε έρθει εδώ στο γραφείο της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας στην ακτή. Μια όλοι μας είπαν ότι μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα ξέρουμε την τελική απόφαση στο τι θα γίνει με τα πλοία. Από ό,τι κατάλαβα, υπήρχε μια ικανοποίηση σχετικά με τις δεσμεύσεις του υπουργού όσον αφορά το Ταμείο Ανεργίας. Εκεί είδα μια ικανοποίηση. Τώρα θα τα συγκεντρώσουν όλα, θα τα συζητήσουν γιατί υπήρχαν και οι προτάσεις από τους ακτοπλώους τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις. Μια παρατήρηση έχω εγώ. Όταν απλά κλείσουμε. Μια καλημέρα να πούμε, επειδή τον βλέπουμε στον κύριο Δημήτρη Οικονόμου, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας. Όχι ο δικός μας ο Δημήτρης Οικονόμου, ο τουριστικός πράκτορας. Γεια σας, κύριε Οικονόμου. Ευχαριστούμε πολύ καλημέρα. Για αυτή τη σύνδεση. Έχω μια παρατήρηση εγώ. Έχω την εντύπωση ότι άρχισε η κυβέρνηση να το χειριστεί το θέμα. Μέσα στο μυαλό μου είσαι, Βρεάρη. Γιατί 4 μέρες πάει πολύ. Όχι, δηλαδή υπάρχει και άλλο θέμα. Υπάρχει και άλλο ένα. Ότι αυτή η απεργία έχει ανακοινωθεί εδώ και πάρα πολλές μέρες. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, λένε οι συνδικαλιστές. Αυτή η συνάντηση έπρεπε να έχει γίνει. Αυτή η συνάντηση σημερινή με τον Υπουργό έπρεπε να γίνει, να έχει γίνει νωρίτερα. Διότι είπαμε χθες και βγήκε το κουκουέ εδώ να μου κάνει επίθεση για τον κοινωνικό εκβιασμό, αλλά βλέπω ότι υπάρχει και ένας άλλος εκβιασμός ο οποίος γίνεται από την πλευρά των συνδικαλιστών. Άρα η κυβέρνηση αυτά πρέπει να το προλαβαίνει. Για να μην φτάσουμε σε αυτό που θα μας περιγράψει τώρα ο κύριος Οικονόμου, γιατί είχαμε την απορία και τον πήραμε πρωί-πρωί να τον ρωτήσουμε. Πόσες ακυρώσεις έχουμε μέχρι στιγμής, κύριε Οικονόμου, τώρα που μιλάμε για αυτό το τριήμερο? Κυρία Αναστασοπούλου, οι περισσότερες αναχωρήσεις των εκδρομέων ήταν προγραμματισμένες για σήμερα. Σήμερα είναι μια μέρα που πάρα πολλά σχολεία δεν λειτουργούν, οπότε οι οικογένειες έχουν τη δυνατότητα να φύγουν από σήμερα. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που θα ταξιδεύανε σήμερα είτε έχουν ακυρώσει τα εισιτήριά τους, είτε κάποιοι λιγότεροι πιο τολμηροί έχουν αλλάξει τα εισιτήριά τους για αύριο με την προοπτική ότι αύριο τα καράβια θα ταξιδέψουν. Δηλαδή, τι θα γίνουν, κύριε Οικονόμου? Συγγνώμη, οι ακυρώσεις, ας πούμε, σε τι ποσοστό φτάνουν, κύριε Οικονόμου, για να το καταλάβουμε? Είναι τα μισά, είναι λιγότερα, παραπάνω? Στα δικά μας δεδομένα είναι πάνω από 50%, κύριε Αναστασόπουλε. Και αύριο ποιοι θα πρωτοπούν αν λήξει η απεργία, ή μάλλον και από το απόγευμα σήμερα, αν λήξει η απεργία? Μπαίνουν αυτοί που είχαν κλείσει εισιτήριο σήμερα, αυτοί που δεν έχουν ταξιδέψει τις προηγούμενες μέρες, τι γίνεται? Θα μπουν έξτρα δρομολόγια ίσως? Για να δούμε, υπάρχουν. Κύριε Πορτοζάλτε, το ερώτημά σας είναι απολύτως εύλογο. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω, γιατί δεν γνωρίζω πώς θα γίνει η αναδιάταξη των δρομολογίων. Δεν ξέρω αν θα μπουν έξτρα δρομολόγια και δεν ξέρω εάν τελικά αυτό που φημολογείται ότι σήμερα το μεσημέρι τα καράβια θα ξεκινήσουν, θα συμβεί σίγουρα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που συστήνουμε εμείς στους επιβάτες και στους εκδρομείς είναι να επικοινωνήσουν μόλις θα υπάρχει κάτι νεότερο από την ΠΙΝΙΟ, θα βγει κάποια επίσημη απάντηση, είτε με τα ταξιδιωτικά γραφεία στα οποία κλείσαν τα εισιτήριά τους, είτε με τις ίδιες τακτοπλοϊκές. Άρα, κύριε Οικονόμου, για να το καταλάβουμε, αν 2 η ώρα, όπως μας είπε η Μέρη πριν από λίγο, βγει η απόφαση, γιατί κάπου εκεί θα βγει, από ποια ώρα και μετά θεωρητικά θα ξεκινήσουν να φεύγουν τα πλοία, αν δεν συνεχιστεί η απεργία? Εγώ θεωρητικά θα σας έλεγα αυτή τη στιγμή ότι τα πλοία με βάση τις προγραμματισμένες ώρες αναχώρησης, αν είναι μετά τις 3-4, θεωρητικά θα πρέπει να ξεκινήσουν κανονικά τα δρομολογιά τους. Το όμως θέσατε πολύ σωστά το ερώτημα, τι γίνεται με όλο αυτόν τον κόσμο που δεν ταξίδεψε τις προηγούμενες μέρες και όπως πολύ εύστοχα είπε και ο κύριος Πορτοσάλτε, τι γίνεται και με τους νησιώτες μας που θέλαν τα να γυρίσουν στο νησί. Ας πούμε τα φορτηγά που τόσες μέρες οι δεν έχουν κάνει την τροφοδοσία. Τι ώρα θα φύγουν? Ακριβώς. Ποια θα φύγουν,
ποια προϊόντα τα ευπαθεί μέσα στα ψυγεία. Σε τριήμερο. Μια... Σε τριήμερο, ναι, ναι, έτσι. Η απεργία λέμε. Το φέρανε έτσι να πέσει πάνω σε τριήμερο για να δημιουργηθεί κοινωνικό ζήτημα. Αλλά η κυβέρνηση, ένα, καθυστέρησε. Δεύτερον, μια που έχω αυτή την αφορμή, να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουν και ακτοπλοϊκές εταιρείες. Γιατί αυτή τη στιγμή η κοινή γνώμη ακούει για ένα πράγμα που λέει τα δικαιώματα των ναυτικών, αλλά όσο δεν είναι στη μούγκα οι ακτοπλοϊκές εταιρείες με κάποιον εκπρόσωπό τους, δεν μαθαίνει η κοινή γνώμη και την άλλη πλευρά για να μπορεί να ζυγίζει τα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Οικονόμου και τη Μέρη Σκανδάλη. Αν Μέρη μου προκύψει κάτι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τα λέμε. Σε ευχαριστούμε. Πρέπει να το πούμε. Εννοείται ότι θα είναι η είδηση αν τελειώσει η απεργία. Λοιπόν,